Να μιλήσουμε όμως και με ένα γονέα που δεν είναι μόνο γονέας, είναι και πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, είναι ο Βασίλης ο Μπαλάφας. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να συζητήσουμε. Δύο όμως σε ένα εξελίχθηκε η όλη κατάσταση, γιατί εγώ ήθελα τον μπαμπά που έχει φτιάξει ένα μικρό e-book για το πώς περνάμε ποιοτικό χρόνο με το παιδί μας και διάφορες προτάσεις που έχεις αλλιεύσει ή που κάνεις εσύ με το παιδί σου. Όμως τελικά θα μας βγει και ενημέρωση για το πώς η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας θωρακίζεται και προσφέρει υπηρεσίες μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα τεχνικά. Καλημέρα Θήμιο, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Εύχομαι να μας ακούνε από το σπίτι τους βέβαια. Εγώ είμαι στο γραφείο, είμαι στη δουλειά. Καταλαβαίνεις ότι οι υπηρεσίες επομίζονται ένα μεγάλο φορτίο αυτή την περίοδο και με την ευκαιρία να δώσω και συγχαρητήρια σε όλους τους το ιατρικό προσωπικό, τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία που δίνουν μεγάλη μάχη και δείχνουν και αυτοί με τη σειρά τους την αξία των δημόσιων δομών και υποδομών. Να δώσω όμως και εγώ συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, που έρχονται σε επαφή συνεχώς. Να δώσω συγχαρητήρια και στους υπαλλήλους που είναι στα ΚΕΠ, στις νομαρχίες, σε όλες αυτές τις δομές, και η ζωή συνεχίζεται σε αυτούς. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο αυτή είναι γενικώς που κρατάει το κράτος όρθιο, έτσι, γιατί γι' αυτό παλεύουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας. Ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είπες έτσι τόσα ωραία λόγια. Εγώ ξεκίνησα από την αρχή να φτιάχνω ένα μικρό έτσι, e-book, το οποίο είναι στο version 1 και θα υπάρξει και δεύτερη version, γιατί πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί φίλοι μας θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια και μου στέλνουν συνεχώς πράγματα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα. Σύντομα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιστεύω θα έχουμε και τη δεύτερη έκδοση αυτού του μικρού e-book. Θα μας επιτρέψεις, επειδή είναι δύσκολο να το βρει κάποιος στο script, να έχουμε ένα μικρό του μέρος την πρώτη του έκδοση στο E-Corinthos. Πολύ ευχαρίστως, δεν έχω πρόβλημα. Θα σου στείλω το PDF, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επειδή διάβασα και κάποια μικρόχολα σχόλια και λυπήθηκα γι' αυτό, εγώ δεν έχω για να πάω. Έτσι, για κόσμο ο οποίος δεν έχει επαφή, καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία πολύ γρήγορα πρέπει να μάθει πολλά πράγματα, και νομίζω ότι η συνοπτική οδηγή τέτοιου τύπου με πολύ απλά βηματάκια είναι πολύ χρήσιμη. Όμως, με την ευκαιρία να σου πω ότι υπάρχουν και δάσκαλοι οι οποίοι έχουν πραγματικά πολύ μεράκι. Αυτή την ώρα που μιλάμε κάνουμε ένα τεστ, για παράδειγμα, με την τάξη της Κατερίνας στην Τετάρτη Δημοτικού, στο 10ο Δημοτικό. Κάναμε μια ολόκληρη εκπαίδευση εχθές με το δάσκαλο των παιδιών, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα παιδιά σε λίγο ξεκινάνε μάθημα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του WebEx. Άρα όχι μόνο στα ιδιωτικά που βγάλαμε προηγουμένως ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, και στο δημόσιο σχολείο. Κοίταξε, Αντιστήμιο, εδώ τώρα όλοι θα χρειαστεί να καταθέσουμε την ψυχούλα και το μεράκι μας. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ετοιμάζει μια μεγάλη πλατφόρμα. Όμως νομίζω ότι το να ξεκινήσουμε τέτοιες μικρές προσπάθειες για να αρχίζουν να μπαίνουν όλοι στο νόημα σιγά σιγά είναι πολύ σημαντικό. Ερώτηση, εμείς, Βασίλη, οι γονείς θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα? Δηλαδή θα είναι εύκολο για κάποιον να μπει σε αυτές τις πλατφόρμες και να παρακολουθήσει το παιδί του μάθημα, ή θα έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων? Κοίταξε, Θήμιο, από τη στιγμή που υπάρχει ένας γονιός ο οποίος έχει βασικές γνώσεις, δεν χρειάζεται να έχει προχωρημένες γνώσεις, βασικές γνώσεις για να στήσει, ας πούμε, ένα δωμάτιο τηλεδιάσκεψης, έτσι το λένε, στο WebEx, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι απλώς πατάνε ένα link και βάζουν το email τους. Τίποτε άλλο δεν κάνουν. Είναι εύκολο δηλαδή? Ναι, πρέπει να έχουν απλώς έναν υπολογιστή με μια κάμερα και ένα μικρόφωνο. Και μια σύνδεση στο ίντερνετ βέβαια, έτσι. Χρειάζεται γρήγορη σύνδεση, χρειάζεται από αυτές τις εξωτικές συνδέσεις, ή μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος? Όχι. Μπορεί κάποιος με μια απλή σύνδεση DSL οικιακή να κάνει πάρα πολύ ωραία τη δουλειά του, ή ακόμα και από ένα τάμπλετ και από ένα κινητό, έτσι, μέσω Wi-Fi. Μάλιστα. Δεσμεύομαι και αυτή τη στιγμή έτσι, είναι ευκαιρία, κατάλαβα και την ανάγκη που υπάρχει με αυτό που μου λες. Στη version 2 του οδηγού θα έχω ένα κομμάτι που θα εξηγεί βήμα προς βήμα και αυτή τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό.
Σε πόσο καιρό θα είμαστε έτοιμοι? Για ποιο, για το version 2? Όχι, για αυτό το μάθημα μέσω ίντερνετ. Από το Υπουργείο μιλάς? Ναι, ναι. Κοίταξε, από ό,τι διάβασα εχθές, το Υπουργείο έχει φτιάξει μια δική του πλατφόρμα, το Blue Point, έτσι λέγεται. Αυτή την περίοδο έχει καλέσει, από ό,τι έχω δει, τους δασκάλους να επιμορφωθούν. Υπάρχει μια διαδικασία σε μια ιστοσελίδα που μπαίνουν και παίρνουν, ας πούμε, κάποια μαθήματα, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι σε 1-2 εβδομάδες στο πολύ αυτή η διαδικασία θα διευρυνθεί, γιατί με πρόλαβες, κατά ψέματα, Θύμιο, με πρόλαβες. Ότι πάμε... κατά ψέματα, Θύμιο, τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα είναι το διάστημα τόσο όσο νομίζουμε για την ώρα. Κοίταξε, θα ήταν λίγο λιγότερο το διάστημα αν όλοι κάθονταν σπίτι αυτές τις μέρες, αλλά δυστυχώς δεν κάθονται σπίτι. Δεν το ξέρω αυτό, εγώ δεν θα κρίνω κανένα. Ναι, το είπαμε και προηγουμένως με την κυρία, το είπαμε και προηγουμένως με την κυρία Παπαγεωργίου, ας ασχοληθούμε ο καθένας με την ατομική, γι' αυτό λέγεται ατομική ευθύνη και όχι κοινωνική. Ακριβώς. Ευθύνη. Ο καθένας έχει κοιτάξει... Εγώ προσπαθώ σε αυτό το πλαίσιο, με τις μικρές μου δυνάμεις, να βοηθήσω όσους θέλουν και όσους εκτιμούν τη βοήθειά μου. Όσους δεν θέλουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Επειδή με ρώτησες και για την περιφερειακή ενότητα, πρέπει να σου πω ότι η περιφερειακή ενότητα είναι σε μεγάλη ετοιμότητα. Έτσι γίνονται συνεχείς οι σκέψεις, που προετοιμάζονται διάφορα πράγματα. Πολύ σύντομα, δεν θα θέλω εγώ να ανακοινώσω πράγματα τώρα, πολύ σύντομα όμως θα ανακοινωθούν αντίστοιχες υπηρεσίες από τους πολίτες, για τους πολίτες, αλλά και για τους εργαζόμενους, στα επίπεδα της τηλεεργασίας, της τηλεσυνεργασίας και της τηλεπικοινωνίας. Γιατί εκεί τελικά καταλήγουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εν ολίγης, της τηλεπληροφορικής. Έτσι, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, Θύμιο, και εσύ, δίνοντας οδηγίες και βγάζοντας ανθρώπους που μπορούν να πούνε δύο κουβέντες για αυτά τα πράγματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια, θυμάσαι το συζητάγαμε και εμείς ιδιωτικά μαζί, πολλά από αυτά τα πράγματα που σήμερα είναι αναγκαία, τα θεωρούσαμε πάρεργο ή ήταν τα εργαλεία των τεμπέληδων κατά κάποιους. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα τη χρησιμότητά τους. Δεν είναι η ώρα να ασχολούμαστε με αυτό τώρα. Συμφωνώ, αλλά είναι η ώρα που φαίνεται η αναγκαιότητα και να βοηθήσουμε τον κόσμο γρήγορα να προσαρμοστεί. Όποιος μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να προσαρμοστεί γρήγορα. Πάντως, είμαστε να σου πω... εδώ όλοι, στη διάθεση όποιοι θέλει. Να σου πω πάντως ότι ο My Radio έχει προσαρμοστεί, η εκπομπή αυτή γίνεται, παρότι δεν φαίνεται, από την άνεση του σπιτιού μας, και κάνουμε αυτή την εκπομπή ζωντανά, γιατί εμείς έχουμε μπει για τα καλά στις νέες τεχνολογίες. Βασίλη, να σε ευχαριστώ. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία ότι εσύ θα το κατάφερνες αυτό, γιατί πέρα από το λάτρης των τηλεπικοινωνιακών και της πληροφορικής και των gadget, είσαι και μεγάλος λάτρης της άνεσης. Έτσι. Μένουμε σπίτι λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και περιμένουμε την πρώτη έκδοση να την αναρτήσουμε στο Ικόρινθος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ήταν ο Βασίλης Μπαλά.